Και βρέθηκα λοιπόν σήμερα εκεί που όταν κατεβαίνω νότια είναι η καρδιά μου, σε μια ενορία. Ίσως την πιο μικρή σε όγκο εκκλησία εδώ της περιοχής, μια παλιά εκκλησία, και ήταν όλα πανέμορφα, στολισμένα, υπέροχα. Αλλά όχι, δεν ήταν αυτό το υπέροχο. Το υπέροχο είναι ότι βρέθηκα με ανθρώπους που έχουν κερδίσει την καρδιά μου. Με έχουν δέσει τόσο που όταν έρχομαι στην Αθήνα γίνομαι ρεζίλ. Κι άλλοι ιερείς με θέλουν να πάω να λειτουργήσω, αλλά εγώ λέω δεν έχει πουθενά αλλού παρά μόνο Παπαστήρος. Θέλω να τον γνωρίσετε όλοι, γιατί έχει φτιάξει μια παρέα πιο τρελή από τη δικά μας εδώ. Ένιωσα ότι δεν κάνω τίποτα. Αυτή είναι πιο τρελή από εμάς. Πιο ωραία, πιο γεμάτη, πιο ενωμένη οικογένεια. Φάγαμε, ήπιαμε, τραγουδήσαμε, χαρήκαμε, κάναμε από εδώ, από εκεί. Γιατί έχουν ψυχή και καρδιά. Και επειδή τη λειτουργία την κάνει για τους νέους, την ξεκινήσαμε, εμένα μ' άρεσε, 9, την τελειώσαμε 11 και από το ναό δεν φεύγουμε. Δεν φεύγουμε γιατί είναι όλα τόσο όμορφα, τόσο υπέροχα, που για μένα θα είναι πάντα εδώ η καρδιά μου και η ψυχή μου. Άρε Παπάς. Να σε καλά Παπά Χρήστο μου, και όλοι πάντα χαρούμενοι. Αχ Θεέ μου, πόσο υπέροχος είναι ο Θεός μας που φτιάχνει τέτοιες καρδιές, που εμπνέει τόση τρέλα για να μπορούμε να χαιρόμαστε οι άνθρωποι. Τόσο σπουδαίος με τέτοια αγάπη και τέτοιο χιούμορ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά όλοι. Όλοι να είστε καλά. Εδώ τώρα δείτε τρέλα, άμα άρχισα να λέω τις ιστορίες του καθενός. Έβαλα πολλές ιστορίες εδώ πέρα. Να είστε καλά όλοι. Σας αγαπώ. Είναι Άγιοι Ανάργυροι, Πειραιά. 100 μέτρα από το γήπεδο, ρε εσύ, μπήκα μέσα εδώ. Δεν με έδιναν ακόμα όμως, δεν με έδιναν. Γλίτωσα ακόμα, γλίτωσα. Μέχρι το τέλος δεν ξέρω αν θα γλιτώσω όμως.